Αυξημένη κίνηση αλλά περιορισμένα έσοδα στα ταμεία φέρνουν οι τουρίστες της Χερσονήσου. Ο Φακός κατέγραψε τις βόλτες των επισκεπτών σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές της Κρήτης, απολαμβάνοντας τον ήλιο και την ντόπια φιλοξενία. Μια χαρά σε σχέση με άλλα χρόνια. 7 χρόνια είμαι στην Χερσόνησο, είμαι ένας Σέρβος που δουλεύω εδώ χρόνια. Μ' αρέσει η Ελλάδα πάρα πολύ. Χερσόνησος φέτος ξεκίνησε καλά, λίγο αργά βέβαια λόγω Πάσχα. Ακόμα είναι νωρίς, κόσμος έχει έρθει όχι πάρα πολύ, η ποιότητα είναι λίγο κακή. Και ευελπιστούμε στην πορεία να πάμε καλύτερα. Από άποψη και κόσμου και ποιότητας. Σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο του 2023. Είναι λίγο πιο χαμηλή η κίνηση και πιστεύω ότι επηρεάσε το Πάσχα. Θα πάμε λίγο πιο μετά. Λόγω στις γιορτές ήταν καλά, είχε πολλούς Έλληνες, τουρίστες, ωραία ήταν. Η κίνηση για τον Μάιο, όπως περιγράφουν καταστηματάρχες, είναι ικανοποιητική, ωστόσο προσδοκούν το καλύτερο τους επόμενους μήνες στην καρδιά της σεζόν. Υπάρχει κινητικότητα. Ευελπιστούμε για το καλύτερο. Το Πάσχα υπήρχε κίνηση και από Έλληνες και από ντόπιους. Πιο πολλοί ήταν από Έλληνες και μετά συν ξεκινήσανε να έρχονται και τουρίστες σιγά σιγά και να αναμειγνύεται ο κόσμος. Αρκετά αυξημένη, εντάξει. Σαν σεζόν ξεκινάμε ωραία. Προς το παρόν δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά περιμένουμε τα καλύτερα. Στη σκιά της ακρίβειας οι διακοπές των τουριστών, σύμφωνα με καταστηματάρχες, καθώς όπως λένε, μία μεγάλη μερίδα επισκεπτών διασκεδάζει και ψωνίζει σε μπάτζετ, με αποτέλεσμα ο τζίρος των επιχειρήσεων να περιορίζεται κατά πολύ. Ναι, δεν εξοδεύει τόσα πολλά χρήματα ο κόσμος, γιατί προφανώς και αυτοί έχουν αλλαγές στη ζωή τους όπως έχουμε και εμείς. Ότι περνάνε όλοι δύσκολα όπως και εμείς. Η ακρίβεια είναι πανευρωπαϊκή, για να μην πω παγκόσμια. Οπότε ο καθένας κοιτάει να ξοδέψει ό,τι είναι δυνατόν λιγότερο για να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Σίγουρα έχει περάσει όλο τον κόσμο. Τώρα ξοδεύουνε, δεν ξοδεύουνε, είναι ανάλογα το budget του κάθε τουρίστα. Έχουμε από όλα τα budget, υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο άνετοι και εννοείται υπάρχουν και πιο ζορισμένοι, αλλά θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους. Φέτος μια χαρά πάμε, όλα καλά. Δεν βλέπω ότι έχει περαστεί κάτι, απλά φαίνεται ότι ο κόσμος έχει λίγο δυσκολευτεί αυτό το χειμώνα. Κίνηση. Αλλά πιο πολύ έχει Έλληνες. Γάλλοι είναι μέχρι στιγμής οι περισσότεροι επισκέπτες, ωστόσο δεν λείπουν και αυτοί από άλλες χώρες που ήρθαν στη Χερσόνησο, η οποία κάθε καλοκαίρι έχει την τιμητική της, ειδικά για την νυχτερινή τη ζωή. Πιο πολύ Γαλλία. Ποιες χώρες Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, από διάφορες χώρες. Ζευγάρια, νέοι. Αρκετοί, εντάξει. Οι εθνικότητες που είναι οι περισσότερο συχνές εδώ μέχρι στιγμής. Άγγλοι, Γάλλοι, τέτοια πράγματα. Ακόμα δεν έχουμε δει τους υπόλοιπους. Και από παντού, Γερμανούς, Ελβετούς, Χολανδούς. Έχει από πολλές χώρες. Όπως φαίνεται, η τουριστική σεζόν στη Χερσόνησο ξεκινά, ενώ όπως επισημαίνουν ντόπιοι, έντονη ήταν και η παρουσία Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Πάσχα στην περιοχή.